Το 1935 που έκανα την πρώτη εμφάνιση, με πιέσανε οι εκδότες των νέων γραμμάτων, δηλαδή ο Γιώργος Κατσίμπαλης και ο Γιώργος Εφέρης βασικά, να δημοσιεύσω τα πρώτα μου ποίηματα. Εγώ είχα πολλές αντιρρήσεις και υπάρχει ακόμα ένα γράμμα που έστειλε στον Κατσίμπαλη και προέβαλα διάφορους λόγους που, για τους οποίους δεν ήθελα ακόμη να εμφανιστώ. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί κάθισαν και τα τυπώσανε και μου εμφάνισαν τα δοκίμια με τα ποίηματά μου που τους είχα εμπιστευτεί έτοιμα. Πολύ βιαστικά λοιπόν χρειάστηκε να πάρω μια απόφαση για το τι όνομα θα έβαζα σαν υπογραφή. Δεν ήθελα να υπάρχει, ήθελα κάποιο ψευδόνυμο. Και επειδή πάντοτε οι λέξεις που άρχιζαν από έψιλον λάμδα, από το ελ, μου ασκούσαν μια μαγεία, είτε διότι ήταν η Ελλάδα, είτε η Ελπίδα, είτε μια Ελένη που ίσως ήμουν τότε ερωτευμένος, μια η Ελευθερία, όλα αυτές οι λέξεις που αρχίζουν από ελ, σκέφτηκα να το αρχίσω έτσι. Κατόπιν ήταν το γράμμα ύψιλον, που για μένα είναι το πιο ελληνικό γράμμα. Άλλωστε νομίζω και οι Γάλλοι για να το λένε η Γκρέκ θα πει ότι είναι το ελληνικό. Και έβαλα μετά το ελ το ύψιλον. Δεν χρειαζόταν λοιπόν παρά να βάλω μια κατάληξη που να είναι και λίγο αρχαιοπρεπής αν θέλετε, ήτης. Και έτσι ενώ έψαχνα στην αρχή να βάλω κάτι μεταξύ του ελ και του της, έβαλα το ύψιλον και βγήκε το ελίτης. Η οικειότητά μου με τη θάλασσα πιστεύω είναι κάτι φυσικό. Εάν σκεφτεί κανείς ότι η καταγωγή μου είναι από τη Λέσβο, ότι γεννήθηκα στην Κρήτη και προπαντός ότι πέρασα τα καλοκαίρια των παιδικών μου χρόνων στις Πέτσες, έχω την εντύπωση ότι σε όλη μου τη ζωή, όταν άνοιγα ένα παράθυρο, έβλεπα τη θάλασσα. Βεβαίως. Σπουδαία προσωπικότητα, ρε παιδί μου, και κοιτάμε στο σήμερα. Βούλα Νεονάκη, καλώς όρισες. Καλώς την, καλό μεσημέρι. Κοιτάμε στο σήμερα και προσπαθούμε να εντοπίσουμε έτσι με ένα πολιτισμικό ραντάρ ανθρώπους που μπορεί να εκπέμπουν σε αυτά τα μήκη και πλάτη. Έτσι, νοητικά, φιλοσοφικά κτλ. Και δεν εντοπίζεις πλέον, δεν υπάρχουν. Είναι καλά κρυμμένοι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή, είχαμε αυτές τις προσωπικότητες, τελειώσαμε. Υπάρχουν έστω και λίγοι και πάντα κάποιοι επηρεάζουν κάποιους άλλους. Κάπως έτσι επηρεάστηκαν πολύ και από Σολομό και από Ελίτη. Υπάρχει ένα ταξίδι, μπορεί βέβαια να είναι πιο περιορισμένο, αλλά υπάρχει ένα ταξίδι, υπάρχει μια συνέχεια. Γιατί ο Οδυσσέας Ελίτης σήμερα. Γιατί διαλέγεις ο Οδυσσέας Ελίτη, μου κάνει εντύπωση, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που πραγματικά σ' αρέσει το κομμάτι του πολιτισμού και είμαι σίγουρη ότι σου αρέσει και η ποίηση. Αλλά γιατί συγκεκριμένη προσωπικότητα που σίγουρα στον καθένα μας κάτι άλλο έχει να πει, αλλά στη δική σου την ψυχή τι λέει. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα είναι μια σημαδιακή ημερομηνία, αλλά όχι για τον Ελίτη, αλλά για τον Σεφέρη. Γιατί σήμερα συμπληρώνονται 60 χρόνια από το Νόμπελ που μας έφερε. Από το πρώτο Νόμπελ. Παρά τα αυτά, εγώ αποφάσισα να μιλήσουμε με τον άνθρωπο που μας έφερε το δεύτερο Νόμπελ και γιατί να πούμε βέβαια ότι επηρεάστηκε από Σεφέρη και από Εμπειρίκο. Ο Σεφέρης πάντα υπήρχε στη ζωή του. Παρά τα αυτά επέλεξα να μιλήσουμε για αυτόν γιατί 28 Οκτωβρίου του 1940 επιστρατεύεται. Το Δεκέμβριο μπαίνει στην πρώτη γραμμή ουσιαστικά, στη ζώνη πυρός και από εκεί και έπειτα ήθελα έτσι λίγο να ξεδιπλώσουμε αυτό το κομμάτι που βίωσε στο αλβανικό έπος 40-41. Που ήταν, τον λοιπόν διαμόρφωσε για κατά κάποιο τρόπο μετέπειτα έτσι σε ό,τι είχε να κάνει με την ποιητική του συλλογή, έτσι, ανατρεπτικός γενικότερα, έδωσε κάτι διαφορετικό μετά στο αυτό ήθελα να εστιάσουμε λοιπόν σήμερα, τι έζησε μετά την επιστράτευσή του το 40 και πώς αυτό αποτυπώθηκε στο ποιητικό του έργο. Τι έγινε λοιπόν, ενώ επιστρατεύτηκε και ήταν στην πρώτη γραμμή ως ανθυπολοχαγός και μάλιστα έλεγε ότι το κύριο βάρος το έχουν αυτοί που έχουν αυτό το ρόλο. Πέρασε δύσκολο γιατί μετά από λίγο καιρό, μετά από περίπου 2 μήνες, διαγνώστηκε με βαρύ κοιλιακό τύφο.
Ήταν πολύ δύσκολο για τον ίδιο, γιατί ήταν 40 ημέρες με πυρετό, με πάγο στην κοιλιά του προκειμένου να πέσει ο πυρετός, κάτι το οποίο δεν συνέβη και πήγε στο θάλαμο των ετοιμοθανάτων. Ήταν λοιπόν όλη της λογικής του ότι δεν θα ζήσει, αλλά αυτός αντιτάχθηκε στο θάνατο, θεωρούσε ότι θα ζήσει, γι' αυτό και αρνήθηκε να κοινωνήσει και να εξομολογηθεί. Ήταν το κρεβάτι του σε ένα παράθυρο και μάλιστα άνοιγαν το παράθυρο για τους βομβαρδισμούς προκειμένου να μην πέσουν τα τζάμια επάνω του. Και πάνω που άρχισε έτσι λίγο να καλυτερεύει η κατάσταση της υγείας του, ζητήθηκε εκένωση του νοσοκομείου. Οπότε φεύγει φάλαγγα και μέχρι να φτάσουν στα Ιωάννινα, 8 φορές πυροβολήθηκαν από τα Στούκας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήταν μια πορεία πάρα πολύ δύσκολη, με τους φαντάρους να τρέχουν στα χωράφια, αλλά ο ίδιος να μένει στο φορείο ακίνητος. Και από εκεί και έπειτα έρχεται ένα ποιητικό έργο που κατά ένα μέρος του σφραγίζει όλες αυτές τις εμπειρίες που είχε ο ίδιος στην Αλβανία. Στο απόσπασμα που έχουμε αποδεσμεύσει στην συνέχεια, θα δείτε τι ήταν όμως αυτό που πυροδότησε την έναρξη στο να γράψει το Άξιον Εστί, το έργο το οποίο κατά ένα μέρος του έχει και τις εμπειρίες τις δικές του από την Αλβανία. Πάντως ένας άνθρωπος ο οποίος έβρισκε έμπνευση παντού, ακόμα και σε δύσκολες, στενάχωρες καταστάσεις όπως και ο πόλεμος, έβρισκε κάτι να τον εμπνεύσει για να ξεκινήσει ή να συνεχίσει το ποιητικό του έργο, και αυτό νομίζω λέει πολλά και για το ίδιο το ταλέντο. Όχι πως δεν το γνωρίζαμε, αλλά ως επισήμανση. Ήταν ξεχωριστός. Είχε ένα ποιητικό ιδίωμα, ειδοποιώ διαφορά σε σχέση με άλλους οι οποίοι εκείνη την εποχή ξεκίνησαν να γράφουν. Έτσι, και να μιλούν ευθέως για τη ζωή, για ελευθερίες, για ιδανικά κτλ. Αυτό δεν ήταν αφαιρετικός. Όχι. Οι στιγμές που λέτε κι εσείς της ζωής του, της ιστορίας, ήταν αυτές που του έδιναν το κίνητρο για να γράψει. Μάλιστα. Να δούμε το βίντεο, έχουμε το δούμε τώρα. Να το δούμε. Πώς ξεκίνησε η δημιουργία, τι ήταν αυτό ας πούμε, που τον προκάλεσε και του έδωσε τη σπίθα για να αρχίσει να γράφει το Άξιον Εστί. Για να δούμε, να απολαύσουμε. Και μέσα στο Άξιον Εστί, αυτό που είπα, εξαγιασμό των αισθήσεων ως στοιχείο, υπάρχει. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα, γιατί μπαίνει εδώ πέρα αυτό που ονομάζουμε ιστορική συνείδηση. Τώρα, τι να σας πω, το πώς γεννήθηκε η ιδέα του Άξιον Εστί είναι λίγο ανεκδοτολογική. Δηλαδή, εγώ σε μια ορισμένη εποχή, φεύγοντας από την Ελλάδα για να πάω στο εξωτερικό και κατεβαίνοντας να πάω στο αεροδρόμιο, έβλεπα, ήταν μια εποχή πολύ άσχημη για την Ελλάδα, σας μιλώ για το 1948, τα Ελληνόπουλα που ήταν πεινασμένα, αδύνατα, φτωχοντυμένα, και ξαφνικά βρέθηκα στην Ελβετία και είδα την τεράστια διαφορά που υπήρχε. Αυτό το πράγμα μου σχηματίστηκε σαν καημός μέσα. Και όταν αργότερα άρχισα να γράφω, αυτά που έγραφα άρχισαν να παίρνουν ένα χαρακτήρα δεητικό. Ήταν σαν να ήσουν σε μια εκκλησία και να παρακαλούσε στο Θεό, αμάν γιατί εμείς να τραβάμε αυτά τα πράγματα και οι άλλοι άνθρωποι να είναι ευτυχείς. Έτσι μου δόθηκε η πρώτη αφορμή να δώσω μια μορφή λίγο που να προσομοιάζει προς τους ψαλμούς, προς τις ύμνους της εκκλησίας, και άρχισα να ψάχνω. Να διαβάζω βέβαια και την Παλιά Διαθήκη, αλλά και τη Σύνοψη και άλλα κείμενα που είχα στη διάθεσή μου. Πήρα λοιπόν από εκεί ορισμένα στοιχεία στιχουργικά και ταυτοχρόνως θέλησα και επεδίωξα, πράγμα που επιτεύχθηκε αργότερα γιατί απαιτεί πολύ κόπο, να κάνω μια σύνθεση που να έχει τις αναλογίες που έχει μια λειτουργία χριστιανική σε μια εκκλησία. Βέβαια το περιεχόμενο να είναι το περιεχόμενο που αφορά τη σύγχρονη Ελλάδα και το δράμα της. Θέλω να πω ότι ακόμα και όταν βάζω μια περιγραφή από μια μάχη της Αλβανίας, την ταυτίζω με τους αγώνες που έκαναν οι Έλληνες και σε άλλες εποχές της ιστορίας τους. Διότι, αν θέλετε, η Ελλάδα, η ιστορία της είναι μονίμως επάνω στα ίδια μοτίβα. Αγωνίζεται συνεχώς, σαν μικρή, σαν αδικημένη. Και αυτό το πράγμα με έκανε να κάνω ταυτίσεις. Τώρα, είχα μια εμπειρία από την Αλβανία. Στην Αλβανία πέρασα, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν κανένας ήρωας, αλλά πέρασα πολύ σκληρές ώρες και αν εξαιρέσω την πρώτη περίοδο, τον πρώτο 1,5 μήνα που βρέθηκα ανάμεσα υπηρεσία πιο πίσω,
Μετά βρέθηκα στην πρώτη γραμμή. Από εκεί λοιπόν αυτό χρησιμεύσε, γιατί έζησα από κοντά αυτή την υπόθεση. Και έτσι τα δύο πρώτα αναγνώσματα του Αξιονιστή τα αφιέρωσα στο αλβανικό. Μετά είχαμε την περίοδο της κατοχής που φυσικά όλοι μας τη ζήσαμε και την περίοδο της εμφύλειας, ας πούμε, σύραξης που έγινε. Αξιονιστή. Και πολύ μεγάλη έτσι... συζήτηση, μεγάλη κουβέντα. Ναι. Και κάπως έτσι αυτό. Βάζει και ο ίδιος ένα λιθαράκι στις αρχές περίπου του 1950 για τη δημιουργία ενός από τα πνευματικότερα ελληνικά έργα στην Ελλάδα, που πολύ μετέπειτα θα παρουσιαστεί μελοποιημένο από Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο Κατράκη, αλλά έχει πολύ ζουμί, πολύ ψωμί. Μέχρι να φτάσουμε εκεί. Μέχρι να φτάσουμε εκεί, παρεξηγήσεις και με διάφορα τέτοια. Με αποσπάσματα πριν εκδοθεί και αφού εκδόθηκε άλλα ζητήματα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ ιδιαίτερο το ταξίδι του όντως. Δημιουργείται λοιπόν ένα έργο με θεολογική ουσιαστικά δομή. Όταν το ολοκλήρωσε, πηγαίνει στο σημείο που συναντιόντουσαν όλοι αυτοί οι μεγάλοι της γενιάς και βρίσκει το Θεοδωράκη, όπου του λέει ο ίδιος ότι πιστεύω ότι έγραψα και ολοκλήρωσα το πιο σημαντικό μου έργο. Το στέλνει λοιπόν στο Θεοδωράκη, ο οποίος το ρουφάει πάρα πολύ γρήγορα και θέλει να το μελοποιήσει. Συνειδητοποιεί όμως ότι όλο αυτό το έργο θέλει δεκάδες ώρες έως ότου να ολοκληρωθεί και αποφασίζει έτσι να εστιάσει συγκεκριμένα, κάπως έτσι να πούμε μερικά για τον κόσμο. Φυσικά. Ξεκίνησε το ένα το χελιδόνι, της αγάπης αίματα, ανοίγω το στόμα μου, της δικαιοσύνης, ηλιανοητέ. Και αρχίζει τη μελοποίηση αυτών. Για τον ίδιο ήταν αντιληπτό από την αρχή ότι ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γινόταν. Συνέχισε να κάνει αυτό που έκανε και ο Ηλίτης, ένα ουσιαστικά λαϊκό δημιούργημα, μία λαϊκή λειτουργία. Ο Θεοδωράκης τότε έτυχε βέβαια να πούμε ότι ήταν σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, ήθελε να φύγει από τη συμφωνική μουσική και τον δυτικό τρόπο και να έρθει σε κάτι το οποίο θα έχει έτσι λίγο πιο θεολογικό χαρακτήρα, να πάει στις θεολογικές πηγές. Ήταν δηλαδή σε μια άλλη διαδρομή και τον πέτυχε σε αυτή τη φάση της αλλαγής του. Πραγματικά και για τους δύο. Και ολοκληρώνεται λοιπόν το έργο και θέλουν ουσιαστικά να παρουσιαστεί στο Ηρώδιο, στο Φεστιβάλ Αθηνών του 1964. Παρήλεψα να πω βέβαια ότι στο εξώφυλλο έγινε ένας θαυμάσιος πίνακος από τον Τσαρούχη, ουσιαστικά, και ο Τσαρούχης ήταν άλλος ένας της παρέας τους. Γίνεται λοιπόν μια παρέα από ένα ψάλτη, ένα ευαγγελιστή και ένα λαϊκό δημιουργό. Ο ψάλτης ήταν ο Θεόφιλος Δημήτριεφ, ο ευαγγελιστής ήταν ο Κατράκης και ο λαϊκός τραγουδιστής ο Μπιθικότσης. Το Ηρώδιο λοιπόν είπε στο Θεοδωράκη ότι πολύ ωραία θα παρουσιαστεί, αρκεί να αφαιρέσεις τον λαϊκό τραγουδιστή. Κάτι το οποίο ο Θεοδωράκης αρνήθηκε. Okay. Αποφασίζει λοιπόν ο Θεοδωράκης να υποστηρίξει όλη αυτή την εργασία όλων αυτών των ανθρώπων με δικό του το κόστος. Και στην πορεία αυτό που κάνει είναι να παρουσιάσει στο θέατρο Κοτοπούλη το συγκεκριμένο έργο, αλλά βάζοντας πάρα πολύ ακριβό εισιτήριο. Κάπως έτσι λοιπόν συγκεντρώθηκαν και οι πλούσιοι της εποχής, από περίεργεια και μόνο, γιατί πολλοί από αυτούς δεν είχαν μουσική γνώση. Και άμεση επαφή. Και δεν είχαμε και τη διάχυση της πληροφορίας γενικότερα όπως την έχουμε σήμερα. Έτσι. Άρα από απορία και μόνο λένε πάμε. Και ξεκίνησε λοιπόν, παρουσιάστηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτή η ημέρα και αυτή η παρουσίαση. 19 Οκτωβρίου του 1964 στο θέατρο Μαρίκα Κοτοπούλη. Έτσι. Και συνειρμικά τα τελευταία δύο χρόνια, αυτή την ημερομηνία, στο Ηρώδιο παρουσιάζονται και τιμούνται τα κορυφαία έργα του Μίκη Θεοδωράκη. Στην αρχή της εκπομπής είδαμε αποσπάσματα από προχθεσινή έτσι, παρουσίαση του έργου του Μίκη Θεοδωράκη, έτσι, στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη, στα Βυζαντινά Ίχνη, παρουσία του Βασίλη Σκουλά, του Ομίλου Βρακοφόρων, τιμώντας βεβαίως το μεγάλο
Μίκη Θεοδωράκη. Πολύ ωραίο και σημαδιακή ημερομηνία. Σημαδιακή ημερομηνία, βεβαίως. Αυτός ο Οκτώβρης. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ, τι έκανα με τη Δανάη, τη Σκευά και αποδεσμεύσαμε. Τι έκανα, τι κάνατε, Δανάη, εσείς οι δύο, τι κάνατε. Αγαπώ Κατράκη, αποδεσμεύσαμε λοιπόν ένα μέρος από το Action Esti με αφήγηση του Κατράκη. Για να το απολαύσουμε μαζί με τους τηλεθεατές μας. Είσαι όλο δώρα σήμερα, όλο εκπλήξεις είσαι. Για να δούμε. Ξημερώνοντας τα Ιγιανιού, με την αύριο των φώτων, λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά για τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμμές που κρατούσαν έως τότε οι Αρτινοί από Χιμάρα ως Τεπελένη, λόγω που εκείνοι πολεμούσαν από την πρώτη μέρα συνέχεια και είχαν μείνει σχεδόν οι μισοί και δεν αντέχανε άλλο. Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω από τον άλλο, ίδια τυφλή. Με κόπο ξεκολώντας το ποδάρι από τη λάσπη, όπου φορές εκαταβούλιαζε ίσα με το γόνατο. Επειδή το πιο συχνά ψυχάλιζε στους δρόμους έξω, καθώς μες στην ψυχή μας. Και τις λίγες φορές όπου κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαρή και αμίλητη, φέγγοντας με ένα μικρό δαδί, μία-μία μοιραζόμασταν τη σταφίδα. Ή φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν με λύσα ώρες πολλές, όσο να τρέξουν τα αίματα. Τι μας είχε ανέβει η ψήρα ως το λαιμό, κι ήταν αυτό πιο κι απ' την κούραση ανυπόφερτο. Τέλος, κάποτε ακουγότανε στα σκοτεινά η σφυρίχτρα, σημάδι ότι κινούσαμε, και πάλι σαν ταζά τραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο, πριχού ξημερώσει και μας βάλουνε στόχο τα αερόπλανα. Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια, και όπως το είχε συνήθιο του, στην ίδια πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως. Άλλη χρειά, άλλη φωνή, δεν ξέρω, άλλη αφήγηση. Είναι και η προσωπικότητα ιστορικά του Κατράκη, είναι του Οδυσσέα Ηλίτη, που κάπως νομίζω ότι τον ξεχωρίζουμε όλη του διαδρομή στη ζωή, από πού ξεκίνησε οι σπουδές, που άλλαξε γνώμη, που μπήκε στη χημεία, την άφησε, πήγε στη νομική, αγάπησε τη λογοτεχνία, την ποίηση. Όλη του διαδρομή. Νομίζω μια εξαιρετική προσωπικότητα που αξίζει κάποιος να μελετήσει, να διαβάσει και πολλά μαθήματα και μηνύματα έχει να περάσει όλη του πορεία στη ζωή και φυσικά το σπουδαίο έργο που έχει αφήσει πίσω του. Ναι, βέβαια. Πάρα πολύ ωραίο. Και είναι και πολύ ωραίο να τον αναζητήσουμε και να δούμε και όλα αυτά που ο ίδιος, ας πούμε, έλεγε σε συνεντεύξεις του. Πώς δηλαδή αυτός διαβάζοντας την ιστορία, Μικρασία κτλ. Ουσιαστικά μετά ξεκινώντας στην Αλβανία το δικό του αγώνα μαζί με όλο το υπόλοιπο πλήθος, άρχισε να σκέφτεται και να κάνει τη δική του διαδρομή, πώς ήταν αυτά που διάβαζα, που τα διάβαζα και τώρα τα βιώνω. Και καταλαβαίνεις μία επανάληψη της ιστορίας. Από την άλλη πλευρά, το άλλο που σχολιάσαμε σε σχέση με το Ηρώδη, είναι άλλο ένα που μπορούμε να σταθούμε, να κάνουμε τη δική μας στάση και να δούμε ότι καμιά φορά η άρνηση δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας καταβάλει. Γιατί βλέπουμε ότι η άρνηση αυτή ουσιαστικά ήταν και το πήρε για να γίνει ένα ταξίδι το οποίο δεν τελείωσε ποτέ. Συνεχίστηκε στο σήμερα και σίγουρα θα συνεχιστεί και στο αύριο. Γιατί αναμφισβήτητα είναι από τα πιο αξιόλογα έργα που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα. Οπότε... Αλίμονο αν τους είχε σταματήσει η άρνηση αυτή τότε στο Ηρώδιο. Αλίμονο τι θα είχαμε εμείς σήμερα. Και λίγο πριν κλείσουμε, ένα επίσης σκέλος της παρουσίασης αφορά και τον θάνατο της εθελόντριας του Ερυθρού Σταυρού που συμμετείχε στο έπος του 1940, Αθηνά Τσιτσί Παπαδοπούλου. Εγώ ειλικρινά δεν είχα ακούσει, δεν είχα διαβάσει για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε αυτός ο άνθρωπος, έτσι, σώζοντας ανθρώπους, βοηθώντας στο έτσι, για να την τιμήσουμε. Εθνικό συμφέρον. Βεβαίως, να την τιμήσουμε λίγο πριν κλείσουμε και μια στιγμή έρθει 28η. Ναι. Μία γυναίκα λοιπόν που γεννήθηκε στα εδάφη της Θεσπροδίας του 20. Προσφάτως απεβίωσε. Ναι. Νομίζω 18 Οκτωβρίου. 18 Οκτωβρίου. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Τη χάσαμε λοιπόν στα 102 της. Ήταν μια γυναίκα η οποία ανέβηκε στα βουνά της Πίνδου, αλλά που σε σημεία που δεν μπορούσαν τα μουλάρια να τροφοδοτήσουν ουσιαστικά και να δώσουν εφόδια σε όλους αυτούς που βρίσκονταν στις πιο ψηλές κορφές. Και πήγε η ίδια πήγε να προσφέρει μαζί με άλλες γυναίκες και έκαναν αυτό ακριβώς.
έδιναν αυτά που χρειαζόντουσαν επάνω στα βουνά, σε σημεία που δεν μπορούσαν να φτάσουν τα μουλάρια. 102 ετών λοιπόν, τη χάσαμε πριν από λίγες ημέρες, στην ουράνια πατρίδα της πλέον, μαζί με όλους αυτούς που συναναστράφηκε τότε. Ωραία παράμετρος και νομίζω θα έχουμε τη δυνατότητα και τις επόμενες μέρες, αλλά και τη Δευτέρα, που θα γυρίσουμε από το Σαββατοκύριακο της 28ης, να δούμε και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ βίντεο το οποίο μας έχει φέρει, με αναμνήσεις, με ιστορίες εκείνης της ασπρόμαυρης πολεμικής εποχής, με επιζώντες, με... Ωραία στοιχεία. Ένα γοητευτικό ταξίδι. Ένα γοητευτικό ταξίδι. Σε ευχαριστούμε, ρε Βούλα. Για να μην κάνουμε spoilers, καταλαβαίνεις. Να μείνει ο ενθουσιασμός. Ευχαριστούμε πολύ, Βούλα. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα σε όλους.